Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είχαμε το Σαββατοκύριακο την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Τσίπρας επιχείρησε να κάνει αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ στα κομματικά τους τελέχη. Τις του στελέχη. Είχαμε τι αντιρρήσει του κυρίου Φίλη, που ο ψήμο θυμήθηκε ότι η κυβέρνηση με καμένο δεν έχει ε, καμιά νομιμοποίηση. Βεβαίω αυτό γιατί δεν μα το είπε νωρίτερα, δεν ξέρουμε όταν ήταν εκείνο υπουργό. Πέρα από όλα αυτά, Έχουμε αύριο τον κύριο Μητσοτάκη που θα πάει στο Βερολίνο και θα δει Μέρκελ και Σόιμπλε. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι με τους ομοειδεάτες του σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα και που αυτά είναι αυτή τη στιγμή και το θέμα του χρέους και της αξιολόγησης. Και βεβαίως έχουμε και μια συνισταμένη δημοσκοπήσεων που δημοσιοποιήθηκε ε, χθες ή σήμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω χθες, ε, η οποία λέει το εξή, ότι στη Βουλή μπαίνουν πέντε κόμματα. Και αυτό είναι ο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων πέντε μεγάλων εταιριών. Βεβαίω, κανεί δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε σχέση με τι δημοσκοπήσει, γιατί έχουν πολλέ διαψευστεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλαχού, από τι Ηνωμένε Πολιτείε που έφεραν φαβορή την κυρία Κλίντον μέχρι την Ελλάδα στην δημοσκόπηση του περασμένου της χρονιάς του 2015, του Σεπτεμβρίου και σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις λοιπόν, εάν στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ε, έχουμε μια ε, παρουσία πέντε κομμάτων. Θα έχουμε τα δύο κόμματα που είναι στις δύο άκρες, το ακροδεξιό και το κομμουνιστικό, που δεν συνεργάζονται με κανέναν. Θα έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία που θα είναι οι δύο βασικοί παίκτες στο πολιτικό παιχνίδι και θα έχουμε βεβαίως και έναν ενδιάμεσο χώρο που αυτός θα δημιουργηθεί ή που είναι υπό εκόλαψη ή που είναι προσυζήτηση ή που να δούμε αν θα είναι και ενιαίο και πόσο, πόσους θα μαγέψει να βρεθούν εκεί. Να δούμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι νομίζω χρήσιμα να μας δώσουν μια εικόνα σήμερα γιατί Εάν ο ενδιάμεσος χώρος έχει μία, ένα αποτέλεσμα 10 πλάστη 100, θα είναι από ό,τι φαίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και αυτός ο ενδιάμενος χώρος, να δούμε και από ποιον θα εκπροσωπηθεί τελικά, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια συνάντηση που λένε πολλών αστέρων. Τώρα να δούμε αν τελικά αυτοί οι αστέρες είναι πραγματικοί, αν είναι διάτοντες. Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, έχουμε εδώ κοντά μα τον πρόεδρο τη Δημάρ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Κύριε Θεοχαρόπουλο, α ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα πριν πάμε σε όλα αυτά που προείπα, που αφορά το θέμα τη αξιολόγηση. Ποια είναι η άποψή σα για την αξιολόγηση, αν αυτή η υπόθεση θα κλείσει, με αυτές τις διευθετήσεις που έγιναν στο πρόσφατο ταξίδι του κύριου Τσακαλώτου στις Βρυξέλλες και πόσο επώδυνες θα είναι και αν αντέχετε αυτή η νέα αφέμαξη που θα συμβεί, που με έλεγε να συμβεί, σε πολλούς εξημών και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους μέσω της μείωσης του του και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους μέσω της κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει στην ώρα της. Και όταν λέω στην ώρα της, εννοώ ότι έπρεπε να κλείσει το 2016 εγκαίρως. Να θυμίσω ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ένας ανεξάρτητος παράγοντας, το οποίο έχει δείξει ότι δεν έχει και κομματικές σκοπιμότητες, έχει πει ότι αν είχε κλείσει στην ώρα της αξιολόγηση το 2016, δεν θα υπήρχαν αυτά τα νέα μέτρα τα οποία ζητώνται τώρα ή εν πάση περιπτώσει στην έκτασή τους. Ε, υπάρχει ένα δομικό λάθο τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι αυτό το δομικό λάθο, Νομίζει κάθε φορά ότι όσο πάει πιο πίσω μια διαπραγμάτευση μπορεί να πετύχει περισσότερα. Αυτή είναι μια αυταπάτη. Διότι η χώρα μα βρίσκεται σε δύσκολη διαπραγματευτική θέση, η χώρα μα δεν έχει χρήματα στο τέλο, με αποτέλεσμα να δέχεται τα πάντα. Αυτό λοιπόν το λάθο το οποίο συμβαίνει και είναι επαναλαμβανόμενο δεν είναι μία φορά, το 2015 το ζήσαμε, στην επόμενη περίοδο το ζούμε, οδηγεί στο τέλος στο να υιοθετούνται πολύ σκληρά μέτρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι και σε αυτό το αδιέξοδο που έχει φτάσει η κυβέρνηση, θα φτάσει δυστυχώς σε ένα σημείο να δεχθεί τα πάντα, ενώ αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να κλείσει την αξιολόγηση εγκαίρως χωρίς απαράδεκτα μέτρα. Δηλαδή χωρίς τη μείωση του αφορολόγητου, η οποία θα, ουσιαστικά θα δυσκολέψει την εκκίνηση τη πραγματική οικονομία, αν θέλετε κιόλα. Και ταυτόχρονα με αλλαγέ στο συνταξιδιωτικό, τι περιγράψατε πριν από λίγο, όπω την προσωπική διαφορά, οι οποίε δεν θα είχαν έρθει στο προσκήνιο αν Πρώτον, είχε γίνει μια αλλαγή του ασφαλιστικού όπω την είχαμε περιγράψει τον κύριο Κατρούγκαλο. Του είχα δώσει γραπτό μάλιστα τι προτάσει για να βρει το 1,8 δι. Είπε στη Βουλή ότι είναι η μοναδική περίπτωση που μου δώσανε προτάσει κοστολογημένε και θα απαντήσω. Δεν απάντησε. Και βέβαια τουλάχιστον αν είχαν εφαρμοστεί αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί στη χώρα μας από το 2010 από προηγούμενους νόμους. Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο που βρίσκεται η χώρα μας, είναι μεταξύ πολύ δύσκολων επιλογών. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον έχει επιλέξει. Έχει επιλέξει τη συνθηκολόγηση στην ουσία και στο να υπογράψει τα πάντα με αποτέλεσμα να είναι δυσμενή τα στοιχεία για την ελληνική από κοινωνία. Από την άλλη την μεριά κοινωνία. λένε ότι αν υπάρξει ένα αντιστάθμισμα με μειωμένου συντελεστέ φορολογικού, ενδεχομένως θα είναι το, αυτό το ποτήρι λίγο λιγότερο πικρό. Δηλαδή αν βάλουν, ξέρω και εγώ, ένα πρώτο συντελεστή 7% ή 8% και όχι πάνω από 20% που υπάρχει τώρα. Αυτό μπορεί να είναι πράγματι ένα χάπι για τους βουλευτές για να το ψηφίσουν στο κοινοβούλιο. Mm. Και αυτό πράγματι το ακούμε. Όμως δεν είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος είναι να σταματήσει η υπερφορολόγηση επιτέλους και να προχωρήσουν οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει σε κάθε τομέα πολιτική, οι οποίε θα έχουν ω αποτέλεσμα την εξυγίαση δαπανών και έσοδα, αλλά από πλευρέ στι οποίε υπάρχει δυνατότητα. Και αν θέλετε να σα πω και δύο-τρία παραδείγματα, θα σα έλεγα ότι στον τομέα τη υγεία υπάρχουν πολλά περιθώρια, καθώ δεν εφαρμόζονται στην ουσία διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για να μειωθεί η σπατάλη, που ακόμη και σήμερα υπάρχει. Στον τομέα του λαθρεμπορίου καυσίμων χάνονται δίσευρο και εδώ θέλω να σα πω ότι είχαμε δύο υπουργού, τον κύριο Αλεξιάδη και τον κύριο Νικολούδη, που έβαλαν στόχο να πιάσουν αυτά τα δίσευρο. Φύγανε και οι δύο υπουργοί και το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι σήμερα εδώ. Ναι, γιατί εκεί είναι μεγάλη παίκτη. Λοιπόν, τέλο πάντων, α πάμε στο θέμα των συζητήσεων που γίνονται περί Grexit αυτόν τον καιρό και που του βλέπουμε να πυκνώνουν και πάλι ενώ τι είχαμε χάσει λίγο από το τοπίο μα, από την οπτική μα γωνία. Βλέπετε και ο κύριο Σόιμπλε επανήλθε και μίλησε για Brexit. Ε, αλλά βλέπουμε από την άλλη μεριά και μερικά οικονομικά στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα και που κανεί λέει πώ θα βγει από αυτό το φαύλο κύκλο η ελληνική οικονομία. Ήταν 4,1 εκατομμύρια συμπατριώτε μα, συμπολίτε μα, οφείλουν χρήματα στο δημόσιο. Όταν έχουμε μια καταχρεωμένη χώρα, όταν έχουμε χρέος γενικότερο των ιδιωτών στο δημόσιο 95 δις από τα οποία τα 13,9 προέκυψα μέσα στο 16 που σημαίνει ότι η ικανότητα των πολιτών να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έχει πια χαθεί. Τι λέτε. Πρώτον, να συμφωνήσουμε στα αντικειμενικά δεδομένα. Και αυτά τα οποία περιγράφεται και για τι υποχρεώσει, τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ αυτή τη στιγμή, είναι τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό το, αυτή η κατάσταση στην ελληνική οικονομία δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει λοιπόν ένα, μια λογική υπερφορολόγηση, φουσκωμένων λογαριασμών στην ουσία, με χαμηλό πλέον βιωτικό επίπεδο και χαμηλού μισθού. Με λίγα λόγια, έχουμε κόστο ζωή όπω στις πολύ αναπτυγμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη έχουμε μια κατάσταση με πολύ χαμηλού μισθού. Με ανεργία στο 25% επίσημη και πολύ μεγαλύτερη ανεπίσημη, με μισθού όπω είπε η Υπουργό Εργασία στι Βρυξέλλε κάτω από 200 ευρώ σε ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, με μαύρη εργασία, με καθεστώ εργασιακή ζούγκλα και με μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτική, δεν υπάρξει ένα αναπτυξιακό σοκ, θα το έλεγα. Σε όλα τα επίπεδα, μέσω διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων και μέσω τόνωση τη πραγματική οικονομία, σε συμφωνία με του εταίρου, τότε δεν θα βγούμε από την κρίση. Ξέρετε, η παρουσία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και υποστηρίζω και στον χώρο το δικό μα, στον χώρο τη Ανατολική Αριστερά, πάντοτε την υποστηρίζαμε, και η παρουσία στο σκληρό πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, είναι μια κατάκτηση τη χώρα μα. Πρέπει όμω επιτέλου να την αξιοποιήσουμε. Αυτό το οποίο δεν γίνεται δηλαδή να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας έδινε να γίνει μια ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, να μπορέσει να παράγει θέσει εργασία. Έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Παπαδόπουλο, ένα ανθρώπινο δυναμικό που είναι πραγματικά έχει όλε τι δυνατότητε. Και το ξέρουμε αυτό. Από τα ελληνικά πανεπιστήμια, άνθρωποι που βγαίνουν με γνώσει που μπορούν να δώσουν υπηρεσίε προστέμενη αξία. Και δυστυχώ δεν αξιοποιείται. Ανθρώπου έχουμε, αλλά δουλειέ δεν έχουμε. Τώρα, από την άλλη μεριά, Ακριβώ. είδα. Και, και γι' αυτό λέω για το θέμα των δουλειών σε σχέση με το ερώτημά σα στο Brexit, ότι η λύση σε αυτό το σημείο είναι να μπορέσουμε να, να γυρίσουμε την οικονομία μέσω ενό αναπτυξιακού σοκ. Εδώ, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε. Συμφέρει και του εταίρου. Αλλιώ, δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά του πίσω. Αυτό πρέπει σε μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση, που θα του πείσουμε όμω ότι επιτέλου ασκούμε και μια αποτελεσματική πολιτική. Δηλαδή προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής. Να πω ένα παράδειγμα από το δικό μου χώρο, θα μου επιτρέψετε, την είναι αγροτική οικονομία, την αγροτική πολιτική. Εκεί έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Αυτή την εφταετία θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 19 δις ευρώ. Αν πιστεύει κάποιο ότι θα μπορούσαμε να τα πάρουμε αυτά, αυτά τα χρήματα, έτσι όπω είναι η ελληνική οικονομία σήμερα, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ισχύει. Για να τα αξιοποιήσουμε όμω αυτά και να μην πάνε χαμένα, Χρειάζεται επιτέλου να υπάρχει ένα σχέδιο για να πάνε σε νέου αγρότε, σε επενδυτικέ δραστηριότητε, να πάνε σε, ουσιαστικά σε μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει μείωση των ελλημάτων. Αυτό δεν θέλουμε, να μειωθούν τα ελλήματα στον κτηνοτροφικό τομέα, για παράδειγμα, που χάνουμε κάθε έτος. Εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο. Δύο χρόνια αυτή η κυβέρνηση, σε ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με τη διαπραγμάτευση, μπορώ να σα πω δεν έχει κύρια σχέση με τη διαπραγμάτευση. Δεν κάνει απολύτω τίποτα. Συνεχίζει να διευρύνει παθογένειε του παρελθόντος και να δημιουργεί και νέε. Δεν θα βγούμε έτσι από την κρίση. Πάντω, ξέρετε, ε, μερικά στοιχεία στον αγροτικό τομέα, μια και το αναφέρετε, είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Μια και 35 περίπου εκατομμύρια είναι αυτά που καλλιεργούνται σήμερα, και είναι ένα υποπολαπλάσιο το ποσό που μαζεύεται από την αγροτική ε, εκμετάλλευση, ενώ αντίθετα. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, στα αντίστοιχα που καλλιεργούν, γιατί έχουν μικρέ εκτάσει καλλιεργήσιμε, έχουν αυτή τη στιγμή ίσο ποσό 35 δι εισπράξει. Ε, ε, το δε Ισραήλ έχει 7 εκατομμύρια που καλλιεργεί και έχει πάνω από 15 δι εισπράξει. Και έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι ελληνική γη, το οποίο δεν καλλιεργείται και το οποίο μερικοί το. Το υπολογίζουν όσο είναι σήμερα το Ισραήλ, ξέρω και εγώ, το οποίο δεν καλλιεργείται καθόλου. Δηλαδή, μπορεί να μείνουμε χωρί δουλειέ, μπορεί να πεινάμε στι πόλει τι μεγάλε, αλλά δεν σκεφτόμαστε να βρεθούμε ξανά στη γη μα και να δώσουμε ένα αποτέλεσμα εκεί και να μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, ταξιδεύοντα πολλέ φορέ στο εξωτερικό, όταν τρώ. Ε, ξέρετε, τα κυπευτικά που λέμε, από τα λαχανικά μέχρι τα φρούτα. Ε, η νοστιμιά που έχει το ελληνικό προϊόν δεν την έχει κανείς. Δηλαδή, άρα έχουμε ένα στοιχείο που λέγεται ποιότητα. Αν το συνδυάσουμε και με μια καλλιέργεια βιολογική, θα μπορέσουμε να έχουμε την υπεραξία που χρειάζεται για να πάρουμε και τα χρήματα που είναι διαφορετικά από ότι παίρνει ένα άλλο που κάνει μια παραγωγή και δίνει... Δηλαδή, αν φάτε πορτογάλι από την Αργεντινή, ξέρω και από το Ισραήλ, δεν έχει καμία σχέση με την νοστιμιά του πορτοκαλιού που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτά νομίζω ότι συγκριτικά πλέον εκτίματα. Ακριβώ αυτά είναι τα συγκριτικά μα πλέον εκτήματα. Η ποιότητα που μπορούμε να δώσουμε προσθέμενη αξία στα προϊόντα, η οποία βέβαια χρειάζεται και marketing αγροτικών προϊόντων που έχουμε δυνατότητε και πρέπει να αξιοποιηθούν στην τυποποίηση, στη συσκευασία, στην ταυτότητα, έτσι ώστε να πετύχουμε να έχουμε αγορέ στο εξωτερικό και ξέρετε, ορισμένε έχουμε χάσει κιόλα τα τελευταία χρόνια. Ορισμένε καλέ αγορέ, για παράδειγμα. Έχουμε χάσει τη ζωή του το εμπάργο, Και πιο νωρί χάσαμε σε ορισμένα προϊόντα τη Γερμανία. και θέλ... Εδώ χρειάζεται λοιπόν σχέδιο να πούμε σε ποια προϊόντα και τι. Αναφέρατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το γνωρίζω καλά, γιατί έχω βρεθεί και έχω ε, δουλέψει στην Ολλανδία. Να σα πω κάτι για την Ολλανδία. Για το, το μοντέλο. Έχουν τα ίδια στρέμματα, Αποφάσισαν όμω πού μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορέσουν. να τη τούλη, έχουμε μου. Φτιάχνουν θερμοκήπ, θερμοκήπ με, τα, με λουλούδια, στα ναι. οποία έχουν γίνει πρώτοι ε, στον κόσμο, είναι στα πρώτη, κτηνοτροφικά ναι. προϊόντα. Εμεί αντίστοιχα δεν έχουμε κανένα σχέδιο να πούμε σε ποια προϊόντα, σε ποια πέντε προϊόντα, δέκα προϊόντα, ποιου κλάδου θα κατευθυνθούν οι πόροι, αν θέλετε, οι χρηματοδοτικοί, έτσι ώστε να βάλουμε και ένα σχέδιο στη συνέχεια για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να αυξήσουμε τα πλεονάσματα. Αν δεν γίνουμε παραγωγικοί, κύριε Παπαδόπουλο. Επιτρέψτε μου να Ενώ το πω. Ότι συζητούμε το λάδι. Αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί. Το πουλάμε 2 ευρώ το λάδι. Το, το... το στέλνουμε στην Ιταλία. Ναι, και το Για να το άλλη... Βρήκα στην Ιταλία εμφιαλωμένο αυτό που λέμε α πούμε αγνό παρθένο. Και το, βρήκα, το μισό λίτρο το βρήκα 17 λίρε. Είναι δυνατόν δηλαδή να εκμεταλλεύονται το λάδι μα. Και θέλω τόσα το. χρόνια στο θέμα τη τυποποίηση ούτε το κράτο έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, όπω και τώρα, ούτε βεβαίω δίνονται οι δυνατότητε σε επιχειρηματικά σχήματα να πάρουν τι κατάλληλε πρωτοβουλίε. Τώρα για να πάμε σε ένα θέμα που θέλω λίγο έτσι εδώ να έχω το σχόλιο σα και την άποψή σα. Τη Δευτέρα, ξέρετε ήμουνα κι εγώ, όπω είσαστε και εσείς, στην αίθουσα τη Γερουσία τη Βουλή, όπου παρουσίασαν οι κύριοι Καζάκο, Βλιαργκόβα και Ρεπούση. Οι, οι, οι άνθρωποι επιστημονικοί συνεργάτες του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, το βιβλίο τους που έχει θέμα το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Και βεβαίως είπαν πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων, ξέρετε, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Το ένα που είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μια οριστική ρύθμιση και λύση για να μην σέρνεται αυτή η κατάσταση, τις οποία ζούμε τα αποτελέσματα, που είναι η μη ανάπτυξη της χώρας, και από την άλλη μεριά μίλησαν για συνένεση. Συνένεση. Εγώ πάντως στο ακροατήριο παρατήρησα ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει να παρακολουθήσουν τι. Τη διαδικασία του αστυνομικού που εξηγεί για το έγκλημα και αυτοί, είναι αυτοί που κάναν το έγκλημα από κάτω και είναι ακροατέ. Γιατί εδώ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται και για τα εξοπλιστικά που έγιναν παρά, παράτυπα και παράνομα γιατί ήταν εκτός προϋπολογισμού και οι μίζες ήταν αυτά που τα καθοδηγούσαν. Και αυτοί που νομιμοποίησαν, μάλλον μονιμοποίησαν, όχι νομιμοποίησαν, χιλιάδε συμβασιούχου που μπήκαν από το παράθυρο στο δημόσιο, κατά του, παράβαση του άρθρου του Συντάγματο που λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι, άρα όλοι έχουμε δικαίωμα ίσων ευκαιριών αν θέλουμε να εργαστούμε στο δημόσιο. Και έφτιαξαν και ένα δημόσιο υπερμεγέθε, στην ουσία μαζί με του Στάζιερ, ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο τότε, που όπω ξέρετε ήταν και αυτά τα αίτια αυτή τη σημερινή τραγωδία που περνάμε. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ε, και είδα και στο τέλος ότι πήγαν πάλι να κάνουν αντιπαράθεση με έναν εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να απαντήσει τον κύριο Χατζηδάκη και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η συνένεση μηδέν. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Γιατί εσείς είστε νέος άνθρωπος και σαν νέος άνθρωπος θέλω να έχω την αντίδρασή σας. Γιατί βεβαίως είναι κακό οι νέοι άνθρωποι να ακολουθούν την πεπατημένη των παλιών γιατί οι παλιοί έχουν πολλά αμαρτήματα και τα ανέφερα προηγουμένως που μίλησα. Πρώτα-πρώτα, σε σχέση με την ε, πολύ χρήσιμη μερίδα η οποία έγινε για το δημόσιο χρέος Πάρα από πολύ το γραφείο προπολογισμού τη να σας πω χρήσιμη. και τη δική μου θέση ότι για να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση σε τώρα μακροοικονομικό επίπεδο, Χρειάζεται ταυτόχρονα τόσο να μειωθεί το δημόσιο χρέο, όσο και να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Η εικόνα δεν μου άρεσε, εμένα δεν σχολιάζει. Γι' αυτό θα, το, θα, θα, θα δείτε ότι θα σχολιάσω και εγώ συνέχεια ακριβώ αυτή την εικόνα. Αυτά τα δύο λοιπόν, χρέο και ανταγωνιστικότητα, πρέπει με ένα σχέδιο να, να επιτεθούν μαζί. Η αναδιάθρωση του δημοσίου χρέου και η επίτευξη τη ανταγωνιστικότητα. Θα πάρει μηχανή, Πολύ Κανένα αυτοί. μόνο του, θέλω να πω, κανένα μόνο του δεν μπορεί να λύσει το, 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 το πρόβλημα στη χώρα μα. Αυτό είναι ένα το κρατούμε. Άρα βεβαίω και χρειάζεται μία λύση, η οποία και στα δύο ζητήματα μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη. Τώρα, ε, ξέρετε είμαι από αυτούς που έχω ασκήσει και τότε και τώρα σκληρή κριτική στην πενταετία 2004-2009, που θεωρώ ότι ήταν η κρίση, η ουσιαστικά ήρθε από την άσκηση κυρίως, σύμφωνα με τα μεγέθη, ιδίως στις τελευταίες διετίας, 2007-2009. Εκεί δημιουργήθηκε η διόγκωση... Του ελλείμματο, των ελλημάτων τη χώρα μα, εκεί δημιουργήθηκε ουσιαστικά η κρίση που έφερε τα μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε, ότι η λογική τη μονιμοποίηση, για παράδειγμα, συμβασιούχων, χιλιάδων, έξω από διαδικασίε που άλλοι άνθρωποι μένουν εκτό, και ε, χωρί να υπάρχει ουσιαστικά η αξιοκρατία στη χώρα μα. Γιατί βεβαίω όλοι πρέπει να έχουν ίσε ευκαιρίε. Εκείνη της περίοδο, η διόγκωση. Του κράτου σε επίπεδα, αν θέλετε, και υπηρεσίε που δεν χρειαζόταν. Γιατί το πρόβλημα ήταν ότι ακόμα και σήμερα έχουμε ένα κράτο το οποίο είναι. Αλλού... Δεν είναι το θέμα το μεγάλο ή μικρό για σήμερα. Είναι ότι αλλού είναι πρώτο απ' όλα μη αποτελεσματικό. Και δεύτερον, αλλού είναι μεγάλο, αλλού είναι μικρό. Δηλαδή έχουμε τα ίδια προβλήματα δομικά. Προβλήματα που είχαμε και τότε. Τότε όμω δημιουργήθηκαν πάρα πολύ έντονα αυτά τα προβλήματα. Σε μια κατάσταση που, αν θυμάστε, το 2008 η παγκόσμια κρίση, ουσιαστικά έπρεπε να πάρουμε τα μηνύματά τη, να κάνουμε το ακριβώ αντίθετο εκείνη την περίοδο, να προσπαθήσουμε το να 8. εξορθολογήσουμε. Φάνηκε και εντονότατη. Το 8. Η παγκόσμια κρίση. Άρα, σα βάζω και βεβαίω για τα εξοπλιστικά, αυτο, αυτή η, αν θέλετε την άποψή μου, σταθερή παθογένεια τη χώρα. Γιατί ακόμα και τι προηγούμενε μέρε ο κύριο Καμένο ανακοίνωσε πάλι. Δύο δίσκοποι έχει σκοπό και έχει γίνει και ένα χαμό από ό,τι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ζήτημα αυτό είναι με ποιο σχέδιο, πού, πώ, πάμε έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα και σήμερα με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πεπατημένη. Βεβαίω να έχουμε ένα αξιώμαχο των ένοπλων δυνάμεων και να είμαστε έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο, αλλά ε, και εκεί θέλει εξορθολογισμό. Και εκεί υπάρχουν στρατόπεδα ανενεργά αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει το πλαίσιο τη χώρα μα, υπάρχει σε όλα τα, το, το πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Με ρωτάτε τώρα για το ζήτημα το οποίο ανέκυψε και από τη συζήτηση στην γερουσία τη Βουλή, το θέμα τη αναγκαία συνένεση, τη αναγκαία εθνική συνεννόηση. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλέ φορέ και μάλιστα την τελευταία φορά και με πολύ έντονο τρόπο ότι η χώρα μα χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Αλλιώ δεν θα βγαίνει από την κρίση και δεν θα βγει. Οι πολιτικέ δυνάμει πλέον είναι κατώτερε των περιστάσεων. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στείνουν διχαστικό μέτωπο, δίπολο, το οποίο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπο. Τι χρειάζεται ο τόπο, Χρειαζόταν το 2012, θα σα έλεγα, και τότε, εθνική συνεννόηση όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Το χρειαζόταν το 15 τον Αύγουστο. Από το 9 χρειαζόταν. Σωστά, ναι. εγώ λέω. Όταν ο κ. Παπαδδδδδρύ ήθελε να γίνει πρωθυπουργό και δεν συνένεσε να παρθούν πέντε μέτρα τότε που θα είχαν σώσει τη χώρα Θα σα πω ότι και τότε υπήρχαν οι προτάσει από όλε τι δυνάμει για να μπορέσει. Πολλέ δυνάμει δεν παίρνανε αυτό το ρίσκο. Ποιο είναι το πρόβλημα, όμω, η πεπατημένη του αντιπολιτευτικού λαϊκισμού. Δηλαδή, το 12 ήθελε, σα λέω χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση, να πετάει πέτρε, να έρθει για να γίνουν τα ίδια πάλι τώρα. Το 15, στη συνέχεια είχαμε τα ζάπια τη Νέα το 15... Όλοι με το αντιμνημονιακό σύνθημα μπήκαν στην Εκκλησία και μετά έγιναν μνημονιακοί. Όταν υπέγραψε τον Αύγουστο το 2015 το δυσμενέ μνημόνιο ο κύριο Τσίπρα, τον καλέσαμε να προχωρήσει σε μια ευρύτερη κυβέρνηση εθνική συνεννόηση. Όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Αν θέλετε την άποψή μου, πέρα από το εθνικό συμφέρον, ακόμα και το προσωπικό του συμφέρον ήταν αυτό, γιατί αλλιώ δείχνει τα μνημόνια, δείχνουν ότι ουσιαστικά καίγονται. Ε, πολιτικά στελέχη, καίγονται πολιτικέ δυνάμει. Και σήμερα το έχουμε πει, ότι αυτό που απαιτείται στη χώρα μα είναι εθνική συνεννόηση. Και αύριο, όποτε και γίνουν εκλογέ, εμεί αυτό θα ζητήσουμε. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει σταθερή θέση λοιπόν ότι χωρί συνεννόηση δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Ναι, χωρί συνένεση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, σε ένα ελάχιστο πρόβλημα. Αυτό είναι ωραίο που το λέμε, αλλά στην ουσία βλέπουμε αυτή τη στιγμή αντί για δουλειέ, βλέπουμε αυτή την κατάσταση στην άθλια των ανθρώπων που προσπαθούν να πάρουν ένα επίδομα. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει επιδοματική πολιτική αντί να δίνει δυνατότητε και ευκαιρίε στου ανθρώπου να αναπτυχθούν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Και αυτή η εικόνα των ανθρώπων αυτών που, ε, που κάνουν ουρέ από το προηγούμενο βράδυ και κάθε όλη τη νύχτα για να μπουν μέσα να πάρουν τα 200 ευρώ είναι μια εικόνα που. Θα έλεγα ότι ούτε τριτοκοσμική δεν είναι. Χειρότερη είναι. Και άλλα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σωρό πράγματα μπροστά μας. Δεν προχωράνε κάποια πράγματα που θα δώσουν δουλειές. Παράδειγμα, το ελληνικό υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση. Δεν έγινε τίποτε. Το ελληνικό θα δώσει ένα σωρό θέσεις εργασίας. Δεν είναι ικανοί ούτε να μετακινήσουν τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα και να τους δώσουν κάποια δυνατότητα να μένουν σε κάποιου καλύτερους χώρους ενώ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Πώς μπορεί να γίνει η ανάπτυξη που την ακούμε και δεν τη βλέπουμε και είναι, ξέρετε, θεωρητικό θέμα, σχήμα και λόγος για τα πολιτικά συστήματα της χώρας. Λοιπόν, πρώτο πρώτον στο ζήτημα των επενδύσεων στη χώρα μας οι καθυστερείς είναι τρομακτικές. Επειδή φέρα το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ελληνικού να σα πω, όσον αφορά σε σχέση με του πρόσφυγε πρώτα απ' όλα στο ελληνικό, ότι το, την προηγούμενη άνοιξη, όταν είχα συναντήσει τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, δεσμεύτηκε ότι εντό διμήνου θα έχει κλείσει το θέμα του ελληνικού. Μου παρουσίασε μάλιστα τον τρόπο που θα, το, θα προχωρήσει. Έκανε δηλώσει ότι εντό διμήνου θα έχει αδειάσει το ελληνικό και θα έχουν πάει οι πρόσφυγε σε συγκεκριμένε δομέ. Και τώρα έχουμε φτάσει να είμαστε Φεβρουάριο του 2017, και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνε. Δεν μπορεί επιτέλου να μην μπορεί η χώρα μα να διαχειριστεί χίλιου δύο χιλιάδε πρόσφυγε στο ελληνικό εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, για να μπορούν να πάνε σε συγκεκριμένε δομέ προσφύγων. Αυτό λέγεται ανικανότητα. Δεν μπορώ να πω κάτι Και από την άλλη μεριά δεν μπορούν να τα κονδύλια που υπάρχουν. Μπαίνουν κάτι απίθανε ΜΚΟ που παίζουν προσωπικά του παιχνίδια. Διάβαζα σήμερα στον Κυριακάτικο τύπο ότι μια κυρία εκεί Κάνει ό,τι θέλει στο ελληνικό και δεν είναι λογαριασμό ούτε στο μουζάλο σε κανένα που την έχει διορίσει ο ίδιο ο κύριο Μουζάλε και είναι από μια μικιό περίεργη. Συμ... Άκρη δεν βρίσκεται. Να σα θυμίσω τώρα για την επένδυση, ακριβώ όπω το λέτε, αλλά να σα θυμίσω για την επένδυση του ελληνικού, η οποία και αυτή έχει μια καθυστέρηση τρομακτική. Ενώ μπορούμε να υπάρχουν δουλειέ, να υπάρχει μια ανάπτυξη, να μπουν οι κανόνε για να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη. Όλο αυτό όμω δεν έχει προχωρήσει. Είδαμε προ κόμματα μέχρι και τον αεροδιάδρο, αεροδιάδρομο προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν αρχαιολογική, αρχαιολογικό χώρο για να σταματήσει η επένδυση. Μέχρι θα βρουν εκεί ε... σπάνια πτηνά. Δηλαδή, εδώ να σοβαρευτούμε επιτέλου θέσει εργασία. Αυτό έγινε δάσο. Θέσει εργασία μέσα σε ένα πλαίσιο, πλαίσιο βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θέλει η χώρα. Όμω, βάλατε και ένα ζήτημα το οποίο είναι και πρακτικό και θεωρητικό. Πώ θα βγούμε από την κρίση σε σχέση με μια πολιτική η οποία ασκείται, και θα σα πω το εξή: Υποστηρίζω τη βασική θέση, αν θέλετε, και τη Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, όπου πέτυχε. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση με μια επιδοματική πολιτική ανακύκλωση τη φτώχεια. Αυτό δεν είναι προοδευτική πολιτική. Αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη δική μα πρόταση τόσο από τι συντηρητικέ νεοφιλελεύθερε, όσο και τι προτάσει οι οποίε είναι οπισθοδρομικέ, κρατικίστικε. Είναι το εξή. Εμεί θέλουμε βεβαίω την υγιή επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική οικονομία να στηρίζεται, αλλά με ένα πλαίσιο που θα δημιουργείται. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει ένα κράτος αναπτυξιακό, ένα κράτο φιλικό προ τον πολίτη, με σύγχρονε υπηρεσίε κοινωνική πολιτική παιδεία, υγεία, που δεν θα μπλέκεται στα πόδια των επιχειρηματιών σε κάθε θέμα, απλώ θα βάζει κανόνε ανταγωνισμού και πλαίσιο και θα υπάρχει ένα αναπτυξιακό τέτοιο μοντέλο για τη χώρα μα που θα σταματήσει επιτέλου αυτή την επιδοματική ακριβώ πολιτική που αναπαράγει τη φτώχεια. Να πούμε στην πραγματικότητα αυτό ε, συμβαίνει. Ε, ε, ε. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το οποίο σα περιέγραψα και το οποίο πρέπει να καθίσει εφόσον συμφωνηθεί να το δει σε κάθε τομέα πολιτική, τι κάνει για να σταματήσει χρόνιε παθογένειε που υπάρχουν στη χώρα μα, θέλει αποφασιστικότητα καταρχά και συνέχεια να προχωρήσει μπροστά. Αν θέλετε να σα πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, καμία μεταρρύθμιση στη χώρα μα δεν προχώρησε τη στιγμή που προχωρούσε εύκολα. Ούτε ο ΑΣΕΠ, ούτε, τα ΟΕΣ, ούτε το Εθνικό Σύστημα Υγεία, ούτε οι πανελλαδικέ εξετάσει όταν άλλαξαν, ούτε ο διαγωνισμό του, 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 ΑΣΕΠ με, όταν καταργήθηκε η επιτηρίδα και προχωρήσαμε στο διαγωνισμό το το θέμα των εκπαιδευτικών. Σε όλα. όλα αυτά τα ζητήματα που σα βάζω τώρα Έγιναν εκείνη την περίοδο με πολιτικό κόστο. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι όταν κάνει μια μεταρρύθμιση. Γιατί αυτά είναι με, μεταρρυθμίσει. Αυτό είναι γνωστό. Αυτά είναι, είναι, είναι μεταρρυθμίσει. Για αυτέ τι μεταρρυθμίσει, για να γίνουν παρόμοιε τώρα, χρειάζεται η ευρύτερη εθνική συνέντευξη. Με βάση όσα είπαμε, πρέπει να γίνουν εκλογέ ή πρέπει να υπάρξει ένα νέο σχήμα κυβέρνηση από την παρούσα βουλή. Ποια είναι η εκτίμησή Βάζετε το ερώτημα το οποίο βεβαίω και πάρα κόσμο. Κοιτάξτε. Θα σα πω το εξή. Οι εκλογέ δεν είναι αυτό ο σκοπό. Από μόνε του οι εκλογέ δεν λύνουν ούτε την ανεργία, ούτε το δημόσιο χρέο, ούτε προχωρούν σε μεταρρυθμίσει. Εξάλλου, αν ήταν οι εκλογέ να δίνουν μόνε του τι λύσει αυτέ, έχουμε κάνει τέσσερι εκλογικέ αναμετρήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ε, θα είχαν ε, λυθεί κάποια από τα προβλήματα αυτά. Ποια είναι η λύση, Η λύση είναι μια κυβέρνηση εθνική συνενόηση, την οποία προτείναμε όπω σα είπα το 12, η οποία δεν έγινε αποδεκτή τότε, το 15. Κυβέρνηση εθνική συνενόηση που σήμερα που συζητάμε. Δεν τη θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Εθνική Συνεννόηση: Όταν λέω, να σα πω τι εννοώ, δεν εννοώ ποσοστώσει. Δεν εννοώ μοίρασμα εξουσία. Αλλά οι προηγούμενε κυβερνήσει και η σημερινή είναι με βάση. Γίναν λάθη. Γίναν λάθη. Δηλαδή, και η σημερινή. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ανέλ. Ε. Τι εννοώ, 20, θα σα το κάνω σχηματικά. Πρόσωπα κοινή αποδοχή, πρωθυπουργό κοινή αποδοχή. 25 άνθρωποι, πολιτικοί και τεχνοκράτε, οι οποίοι θα βγάλουν τη χώρα εντό με ένα ορίζοντα διετία από την κρίση. Με 25 άνθρωπου, ε... πώ θα βολέψετε του διαφόρους Γι' αυτό ακριβώ σα λέω κομμάτων. ότι εδώ. Εδώ δε... βλέπετε ότι κάνουν. Βλέπετε τι κάνουν, μοιράζουν σε ένα Υπουργείο θέσει υπουργού, αναπληρωτή, υφυπουργών για να πάρουν όλα όλοι Ο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ παίζουν το σύστημα 6-1 από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε 7 θέσεις θέση είναι ένας... Για... διαχρονικές παθογένειες. Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν παθογένειες διαχρονικές. Δεν έχουμε αποφασίσει δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα με πρόσωπα κοινή αποδοχής. Αν θέλετε όμως να σας πω την άποψη την εξή. Τότε καθόριζε η Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία ήταν το κυρίαρχο κόμμα σε εκείνη την κυβέρνηση Εθνική Συνενόηση, την οποία αναφέρεται. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κυρίαρχο κόμμα. Ε, Παίζει με του ανέλφου. Γιατί το λέω, Διότι που που είναι τα και δύο κόμματα σε αντίθετες αυτά υδεωνίκες. επέλεξαν ένα σύστημα τέτοια εξουσία που ήταν τα κυρίαρχα, το οποίο είναι λάθο. Αυτό που χρειάζεται ο τόπο και αυτό το οποίο εμεί λέμε, ότι αν δεν το δέχονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα είναι αυτή η θέση δική μα σταθερή όποτε όποτε και αν γίνουν οι επόμενε εκλογέ. Δηλαδή, ψήφο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη θα σημαίνει στην ουσία ενίσχυση τη Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα στην κοινωνία και αύριο στη Βουλή, θα σημαίνει εθνική συνεννόηση. Εμεί θα προσπαθήσουμε να την επιβάλλουμε. Αν τα δικά μα ποσοστά είναι αυξημένα και τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ είναι μειωμένα, θα μπορέσει να επιβληθεί ακριβώ μια τέτοιο τρόπο διακυβέρνηση τη χώρα. Εάν ε, ε, πέντε κόμματα, μπορεί να έχετε και ο μπαλαντέρ που λένε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.